Η καρδιά των απόδημων κριτικών χτυπά από σήμερα στο Ηράκλειο, καθώς νωρίτερα στο λόφο του Μαρτινέγκο, στο τάφο του Νίκου Κατζαντζάκη, άνοιξε η αυλαία των εργασιών του 9ου Συνεδρίου του Παγκόσμιου Συμβουλίου Κριτών. Πάμε τώρα να συνδεθούμε απευθείας με το πολιτιστικό κέντρο Ηρακλείου. Εκεί είναι η Ευαγγελία Μαρινάκη. Ευαγγελία, καλησπέρα. Συνεχίζονται οι εργασίες στο πολιτιστικό κέντρο του Ηρακλείου πλέον. Καλησπέρα Στέλλα, κυρίες και κύριοι, από το Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου, εδώ όπου σήμερα άνοιξε τις πύλες του το 9ο Συνέδριο του Παγκοσμίου Συλλόγου Κριτών, το οποίο θα διαρκέσει μέχρι και την Κυριακή 4 Αυγούστου και είναι αφιερωμένο στο ποιητικό και λογοτεχνικό έργο του Ερωτόκριτου. Και αυτό γιατί η χρονιά που διανύουμε έχει ανακηρυχθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού ως έτος Ερωτόκριτου. Όπως καταλαβαίνετε, οι περισσότερες δραστηριότητες του συνεδρίου είναι εστιασμένες στο ποιητικό αυτό αριστούργημα του μεγάλου κριτικού δημιουργού του Βιτσέντζου Κορνάρου. Να πούμε για εκείνους που θέλουν να το παρακολουθήσουν ότι οι εργασίες του συνεδρίου γίνονται εδώ στο Πολιτιστικό Κέντρο και συγκεκριμένα στην πειραματική σκηνή. Και βέβαια υπάρχουν και κάποιες παράλληλες δράσεις, οι οποίες έχουν στόχο την ανάδειξη του ρόλου του Πανεπιστημίου Κρήτης, αλλά και κάποιες βραβεύσεις κριτών επιστημόνων, οι οποίοι διαπρέπουν σε μεγάλα πανεπιστήμια και κορυφαία ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού. Να πούμε λοιπόν ότι οι εργασίες γίνονται εδώ στο Πολιτιστικό Κέντρο με εξαίρεση την τελευταία μέρα του συνεδρίου, όπου οι δράσεις μεταφέρονται στον Κρουσόνα. Περισσότερο όμως θα μας πει ο πρόεδρος του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κριτών, ο κ. Μανώλης Κουγιουμτζής, ο οποίος βρίσκεται δίπλα μου. Καλησπέρα σας. Πείτε μας δύο λόγια για τις δράσεις του συνεδρίου και βέβαια τι σημασία έχουν, τι σηματοδοτεί αυτό το συνέδριο για εσάς, δηλαδή για τους Κρήτες της Διασποράς. Κοιτάξτε να δείτε. Το μεγάλο στοίχημα είναι πράγματι ο Ερωτόκριτος να ταξιδεύσει σε όλο τον κόσμο, φεύγοντας να πάρουμε μαζί μας αυτό το μήνυμα. Θέλουμε όλοι σε αυτό το τετραήμερο να μιλήσουμε και να απαντήσουμε στο ερώτημα γιατί ο Ερωτόκριτος στον 21ο αιώνα. Θα είναι θέμα όλων των εισηγήσεων, των καταξιωμένων εισηγήσεων, των κυρίου Χόλτον, και πολλών άλλων. Ο κύριος Χαραλαμπάκης θα μιλήσει για τη γλώσσα της περίοδου του Ερωτόκριτου, αλλά δεν μιλάμε μόνο για αυτό το ποίημα, παράλληλα μιλάμε και διατροφή των Κριτών εκείνη την περίοδο, τη μεγάλη αυτή ωραία περίοδο της ενετοκρατίας, που το Ηράκλειο τότε είχε 18.000 κατοίκους και η Αθήνα μόνο 4.000. Εδώ έλαμψαν οι τέχνες, η αγιογραφία, η ποίηση, ο ρομαντισμός, η αγάπη, το κονταροχτύπημα, η υγιής άμυλα. Όλα αυτά θέλουμε να ξαναζήσουμε, όλα αυτά θέλουμε να ταξιδεύσουν στον κόσμο και ο Ερωτόκριτος όχι μόνο σαν ποίημα να τραγουδιέται, αλλά ίσως και ο τρόπος ζωής εκείνη της περίοδου να ξαναϊωθετηθεί στην συμπεριφορά μας, στην κοινωνία σήμερα, στην καθημερινότητά μας. Κύριε Κουγιουμτζή, καλησπέρα σας και από το στούντιο της Κρήτη TV. Είναι ιδιαίτερος γλαφυρή και ποιητική η περιγραφή σας. Γι' αυτό και δεν μπόρεσα να σας διακόψω νωρίτερα. Παρακολουθήσαμε ταυτοχρόνως και εξαιρετικές εικόνες από το λόφο του Μαρτινέγκο που έγινε η εκκίνηση λίγο νωρίτερα. Θέλω να ρωτήσω πώς αισθάνεστε για το γεγονός ότι πλέον μετράμε. Είναι το 9ο συνέδριο. Ξεκίνησε δειλά όλη αυτή η προσπάθεια και ο πύχης κάθε χρόνο είναι και πιο ψηλά. Χαιρόμαστε αν πράγματι αυτό το διακρίνεται και δεν με κολακεύεται. Είναι αλήθεια ένα στοίχημα που όλοι οι απόδημοι έχουν δώσει, έχουν βάλει. Φεύγοντας κάθε φορά από εδώ γεμίζουμε τις μπαταρίες και πάμε και επιμένουμε περισσότερο να γεμίσουμε και των ανθρώπων που ζουν γύρω από τα κράτη που επιλέξαμε, από τις κοινωνίες που επιλέξαμε να ζούμε, με αυτή τη λεβεδιά, με αυτή την κριτική ματιά. Θέλουμε ο συγκριτισμός να μεσουρανεί. Είναι κάτι που όλοι οι Κρήτες απόδημοι παίρνουν μαζί τους φεύγοντας και χαιρόμαστε, σας λέω, εάν το μεταλαμπαδεύουμε στα νέα μας παιδιά και θα ρω πως ότι το στοίχημα πάει καλά.
Νομίζω ότι είσαστε οι πρεσβευτές της Κρήτης και του νησιού μας, κύριε Κουγιουμπζή, σε ολόκληρο τον κόσμο, όχι μόνο μέσα από αυτό το εξαιρετικό συνέδριο, αλλά από τον τρόπο ζωής σας, καθώς πλέον έχουμε τη δυνατότητα μέσω της τεχνολογίας να παρακολουθούμε τα όσα εσείς έτσι καταφέρνετε να υιοθετήσετε μέσα από τον τρόπο ζωής σας όπου ζει ο καθένας σας. Θέλω να ρωτήσω έτσι κλείνοντας, πόσο έχει αλλάξει, αν έχει αλλάξει, το πόσο πώς βλέπουν ακόμη και οι Ευρωπαίοι, οι Γερμανοί, εσείς ζείτε στο Μόναχο, από όσο γνωρίζω, τη χώρα μας, ένα χρόνο μετά τη θεωρητική έξοδο από τα μνημόνια. Λοιπόν, είμαι ειλικρινά ιδιαίτερα ευτυχής να σας πω ότι αυτή η περίοδο της λασπολογίας των Γερμανών και των φυλάδων και των πολιτικών τους εναντίον μας, να μας αποκαλούν κλέφτες και δεν ξέρω εγώ πώς αλλιώς, και τέλος πάντων ανθρώπους που δεν θέλουμε να δουλεύουμε, δεν ισχύει πλέον. Οι Γερμανοί και οι άλλοι φίλοι μας εταίροι Ευρωπαίοι κατάλαβαν ότι έκαναν λάθος. Κατάλαβαν, νομίζω, ότι δεν έχουμε τέτοια προβλήματα πλέον κανένα. Ότι χαιρόμαστε την ίδια συμπεριφορά και της προκρίσεως. Έχει ανακοπεί και αυτή αυτό να απολαμβάνουμε. Έχει ανακοπεί, κύριε Κουγιουμπζή, και αυτό το τσουνάμι φυγής Ελλήνων στο εξωτερικό που είδαμε τα προηγούμενα χρόνια. Δυστυχώς εύχομαι να σταματήσει. Πάντως πληθαίνουν κάθε μέρα, και όχι πλέον ανειδίκευτοι εργάτες, αλλά άνθρωποι των γραμμάτων, άνθρωποι που είναι γιατροί, δικηγόροι, μηχανικοί, οι οποίοι βεβαίως βρίσκουν πολύ γρήγορα σε υπέροχες συνθήκες δουλειά στην Γερμανία, στην οποία εγώ κατάγομαι. Ομολογώ ότι μέχρι πέρυσι δεν είχαμε ιατρικό σύλλογο στο Μόναχο, και από φέτο υπάρχει ανάγκη και δημιουργήθηκε. Πράγματι είναι αλήθεια ότι οι Έλληνες γιατροί είναι καταπληκτικοί και γίνονται ανάρπαστοι από τα νοσοκομεία των Γερμανών και τους παίρνουν έτοιμους, εκπαιδευμένους. Κύριε Κουγιουμπζή, κλείνοντας, νομίζω ότι δικαίως θα πρέπει να μας στείλετε ένα μήνυμα σε ό,τι έχει να κάνει με το ένατο συνέδριο από απόψε και μέχρι τις 4 Αυγούστου. Γιατί θα πρέπει να έρθει ο κριτικός, γιατί και ο επισκέπτης. Λοιπόν, στο πολιτιστικό κέντρο εδώ, το υπέροχο πολιτιστικό κέντρο που φιλοξενεί τις διεργασίες του συνεδρίου μας, θα συζητηθούν όλα τα απογεύματα μέχρι και το Σάββατο πάρα πολλά πράγματα. Έχουμε έκθεση τροφίμων, έχουμε έκθεση βιβλίων, έκθεση μουσικής, εκθέτουμε υφαντά, εκθέτουμε πάρα πολλά πράγματα, και θα μπορούσατε να έρθετε να παρακολουθήσετε και να ακούσετε όλοι οι ακροατές μας τα υπέροχες εισηγήσεις καταξιωμένων πανεπιστημιακών δασκάλων, και θα είναι μεγάλη χαρά μας να μας πείτε, να σας ακούσουμε, να σας πούμε και εμείς από πρώτο χέρι τις εντυπώσεις μας και τις εμπειρίες μας που κουβαλάμε από την Αυστραλία, από την Αμερική, που φέραμε από τη Νέα Ζηλανδία, από τη Γερμανία, αλλά και από τη Νότια Αφρική. Θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά, κύριε Κουγιουμπζή. Να είστε καλά, καλή επιτυχία. Και εγώ εσάς. Ευαγγελία Μαρινάκη. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε θερμά.